Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ σοβαρές, διότι έχουμε την υποψηφιότητα, δύο υποψηφίους, την Εύθυνα Αξιόγλου και τον Στέφανο Κασανλάκη, για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πιθανό πρωθυπουργό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, πολύ σωστά, η Εύφυα Αξιόγλου ζήτησε debate. Ζήτησε, λέει, να υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση των θέσεων. Αυτό δυστυχώς δεν υπήρξε αυτή τη βδομάδα. Χθες υπήρξε ένα βίντεο σε σχέση με τις θέσεις, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής Εύφυα Αξιόγλου το μεσημέρι και το βράδυ υπόθηκε αυτό που υπόθηκε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Θεωρώ ότι είναι λοιπόν, όπως πολύ έχει υποθεί σωστά από την Εύφυα Αξιόγλου, η πολιτική είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα θέματα της πολιτικής είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν λύνονται με ζητήματα μόνο επικοινωνίας. Συνεπώς, όλα αυτά καλούνται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να το κρίνουν την Κυριακή. Είναι μια απολύτως ανοιχτή μάχη την Κυριακή. Θεωρώ και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής οφείλουν να είναι στο ζήτημα όπως είναι τα θέματα πολιτικής. Ξέρετε, δεν μπορούμε να μιλάμε εκτός πολιτικής. Ναι, επειδή εγώ δεν θέλω να κινηθούμε καθόλου και δεν είμαστε αυτή τη αντίληψη έτσι κι αλλιώς ανθρωποφαγικά, λέμε την άποψή μας εδώ και ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος ήταν ο αρχηγός του κόμματός σας. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές τις μέρες είναι μια καλή εικόνα. Δηλαδή, βλέπουμε κεντρικά στελέχη, πολύ σοβαρά στελέχη, να εξαπολύουν επιθέσεις ο ένας στον άλλον με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Είναι σαν να έβραζε όλο αυτό το πράγμα εδώ και πάρα πολύ καιρό και τώρα λόγω των εκλογών έχουν βγει όλα στη φόρα. Πώς θα προχωρήσει την επόμενη μέρα? Και υπάρχει και στη βάση, συγγνώμη να προσθέσω, παρακαλώ, στη βάση πολύ έντονη αντιπαράθεση. Δηλαδή το βλέπουμε στα social media, εκεί να δείτε τι να γίνεται. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το θετικό στοιχείο. Ποιο είναι? Τη συμμετοχή. Η συμμετοχή την Κυριακή σε αυτή τη γιορτή δημοκρατίας με τους 150.000 ανθρώπους είναι ένα πολύ θετικό γεγονός σε μια στιγμή που δεν το περίμεναν, διότι δεν ήταν και από τις καλύτερές μας, ενώ μετά το αποτέλεσμα το εκλογικό το καλοκαίρι. Άρα ήταν ένα πολύ θετικό στοιχείο της συμμετοχής που τι δείχνει ο κόσμος, ότι ο κόσμος θέλει έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία. Το δεύτερο που θέλω να πω. Ο κόσμος δεν σας είπε σφαχτείτε όλοι μεταξύ σας. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο της απάντησής μου. Το δεύτερο σημείο είναι ότι έχουν ορισμένοι ξεφύγει. Στα social media ειδικά, γιατί αναφέρεται, γι' αυτό ήταν και πολύ σωστή η τοποθέτηση χθες των γραμματέων της Ράνιας Σισβίκου και του Γιώργου του Βασιλιάδη σε αυτό το θέμα. Ότι μέχρι εδώ, σε σχέση με τα fake news, με τις επιθέσεις της Ήβρης και όλα αυτά τα στοιχεία. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας, της προηγούμενης Παρασκευής, δύο μέρες πριν πάμε στην κάλπη την Κυριακή. Υπήρξαν δημοσιεύματα σε σχέση με ανύπαρκτα SMS, δήθεν, ναι, ότι η Εύφυα Αξιόγλου έπαιζε ένα ρόλο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που την είχε την Εύφυα Αξιόγλου υπουργό εργασίας, που την είχε το ΜΕΑΡΧΙ Οικονομικών, που ήταν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Απάντησε, κυρία Αξιόγλου. Ναι, αλλά το λέω αυτό ότι έτσι δεν μπορεί να γίνει αντιπαράθεση πολιτική. Ναι, για να σας πω ότι έχετε δίκιο. Από εκεί και μετά, μένουν δύο μέρες. Από πού προέρχονται αυτά τα μηνύματα όμως? Αυτές οι διαρροές δεν είναι από κάποιους έξω από το ΣΥΡΙΖΑ ή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το ξέρω, αλλά δεν αποκλείω να είναι από οπουδήποτε, κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτό που το οποίο λέτε. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι αυτά, γι' αυτό ήταν και πολύ σωστή η παρέμβαση της Ράνιας, της Σβίγου και του Γιώργου του Βασιλιάδη σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας... μοιάζει σαν να ξυπνήσατε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορώ να μην σας το πω, κύριε Θοχαρόπουλε. Η κυρία Τσιόγλου, για παράδειγμα, περίμενε ότι θα είχε καταγγείλει πολύ νωρίτερα συμπεριφορές και πρακτικές του Παύλου Πολάκη προς άλλους ανθρώπους. Γιατί ο κύριος Πολάκης αυτή τη δουλειά έκανε τόσα χρόνια. Έγραφε στο Twitter και στόχευε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αναλόγως με το θέμα που προέκυπτε κάθε περίοδο. Τώρα, που η επίθεση αφορά στην ίδια, βλέπουμε να βγαίνει η ίδια και να τον καταγγέλει. Αυτό δεν έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα? Κοιτάξτε, δεν είναι τη ίδια τάξη. Δηλαδή τώρα καταλάβατε τι είναι ο Πολάκης. Δεν είναι τη ίδια τάξη ζητήματα. Εντάξει, για το συγκεκριμένο ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπήρχε και ένα ζήτημα με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Παύλο Πολάκη, όταν υπήρξε το ζήτημα σε σχέση με την παραπομπή του τότε, στα ζητήματα τα οποία υπήρξαν. Άρα υπήρξε ένα ανοιχτό ζήτημα σε αυτά τα θέματα όλα. Στα οποία ο κύριος Πολάκης έχει επικηρύξει ανθρώπους, δημοσιογράφους κλπ. Όλα αυτά δεν τα θυμάστε, κύριε Θοχαρόπουλε? Πώς δεν τα θυμόμαστε? Ίσα-ίσα, εγώ είχα τοποθετηθεί δημοσίως για αυτά. Ναι, θυμάστε τις επόμενες μέρες. Αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας τότε, όπως πολύ καλά θυμάστε, είχε φύγει από το ΜΕΑΡΧΙ Διαφάνειας τότε, θυμάστε, ο Παύλος Πολάκης. Έγιναν όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να παρέμβει ο κύριος Τσίπρας. Αλλά τώρα λέτε, τώρα ο Παύλος Πολάκης είναι ο Στέφανο Κασελάκη σε αυτή τη διαδικασία, ο βασικός υποστηρικτής του. Λέω λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας την
Κυριακή. Στην Κυριακή όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη από τους ψηφοφόρους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρετε, θέλω να πω και κάτι. Κλείστε το κάτσε να ρωτήσω, Γιάννη. Είμαι υπέρ αυτών των ανοιχτών διαδικασιών. Και έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο. Μπορεί και να θέλω να πιστεύω. Είναι απολύτως ανοιχτή η μάχη. Μπορεί να ανατραπεί το διαφαινόμενο αποτέλεσμα. Ναι, είναι απολύτως ανοιχτή η μάχη. Έχετε τέτοια εικόνα ότι γυρνάει δηλαδή. Έχω την εικόνα αυτή από χθες που μιλάω με τον κόσμο. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κατάσταση η οποία δημιουργείται. Υπάρχει το αποτέλεσμα με τις 8,5 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ του Κασελάκη. Όλα ανοιχτά, μπορεί να ανατραπεί. Θυμίζω ότι 12 ποσοστιαίες μονάδες, 40-28 περίπου ήταν το αποτέλεσμα που είχε χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη στις αντίστοιχες διαδικασίες. Θεωρώ ότι υπάρχει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίζει. Υπάρχουν και οι δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι μπορεί να ψηφίσουν γιατί ήταν λοιπόν, παλιά νέα μέλη και μπορούν να έρθουν μια στη διαδικασία της Κυριακής. Εσείς θέλετε μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ ασχολούμαστε, κύριε Θογαρόπουλε, η μέρα σας τώρα. Κυρία Σαφοπούλη και κύριε Βεβαιά, νομίζω ότι αφορά την κοινωνία. Σε δύο μέρες εκλέγει αρχηγό, ανέγει η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε αυτό το ζήτημα, είναι σταθερή υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη ζωνική κοινοτική ομοσπονδία. Πρέπει να καταδικάζουμε ομόφωνα όλοι δηλώσεις όπως του Ερντογάν και τα ζητήματα σε σχέση με την ύπαρξη δύο κρατών. Το ψευδοκράτος και η παράνομη κατοχή είναι ένα βασικό αγκάθι και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το οποίο υπάρχει. Και ο διάλογος σε σχέση με τα άλλα ζητήματα που αναφερθήκατε προηγουμένως για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ πρέπει να γίνει έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στην επόμενη στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να απαντήσω για την ενότητα. Σύντομα όμως, παρακαλώ, κύριε Θοχαρόπουλο. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι μια βασική εγγύηση για την ενότητα είναι 150.000 που ήρθαν. Ήρθαν 150.000 πολίτες να ψηφίσουν και αυτό αποτελεί για τον οποιοδήποτε ή τον πρόεδρο που θα εκλεγεί, αποτελεί ένα δεν ανησυχείτε για ενδεχόμενο διάσπαση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό αφορά κυρίως αυτό που θα εκλεγεί. Δηλαδή το πώς θα κινηθεί την επόμενη μέρα. Αν θα κινηθεί ενωτικά ή όχι. Όσον αφορά την Έφη Αξιόγλου, ξέρω πώς έχει κινηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει κινηθεί ενωτικά. Όσον αφορά τον Στέφανο Κασελάκη, δεν το γνωρίζω.